Χαίρετε φίλες και φίλοι, η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στη χρόνια από αφακτική πνευμονοπάθεια. Για το λόγο αυτό είναι κοντά μας ο ειδικός πνευμονολόγος, διευθυντής του ΕΣΥ και στο Κέντρο Υγείας Βόρειο Τομέα, κ. Διονύση Παλεξάτος. Καλησπέρα σας, κύριε Παλεξάτε. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Θα σας θέσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα, να μας ενημερώσετε σχετικά με το θέμα αυτό. Αλλά να ξεκινήσουμε με ένα γενικό ερώτημα, με ένα βασικό ερώτημα που ίσως και πολλοί δεν το γνωρίζουμε και εμείς και εγώ προσωπικά δεν το ξέρω πολύ καλά. Τι είναι η ΧΑΠ, τι ακριβώς είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια λοιπόν? Έτσι, λαϊκά και απλά λέγεται ΧΑΠ, που σημαίνει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, πραγματικά η ανάλυση των όρων. Είναι μια χρόνια εξελισσόμενη νόσος η οποία αφορά τους αεραγωγούς, τους βρόγχους δηλαδή και τους πνεύμονες. Mm-hmm. Πραγματικά είναι μια αναστρέψιμη νόσος όταν εξελιχθεί και προκαλείται από την μείωση της εξόδου του αέρα από τους βρόγχους μας. Αδυνατούμε να βγάλουμε τον αέρα. Παράλληλα, μπορεί να συμβούν χρόνια εμένοντα συμπτώματα, τα οποία εξελίσσονται, γίνονται πιο σοβαρά σε μεγαλύτερα στάδια και καταστρέφονται οι αεραγωγοί, οι βρόγχοι και οι κυψελίδες μας, εκεί που γίνεται η ανταλλαγή των αερίων και του οξυγόνου. Και η κύρια αιτία είναι η εισπνοή τοξικών ουσιών ή σωματιδίων, με κύρια και επικρατούσα την αιτία σε μεγάλο ποσοστό που αγγίζει το 95% τον καπνό του τσιγάρου και όλα τα παράγωγά του. Δηλαδή η δυσκολία μας να αναπνεύσουμε. Ένα από τα βασικά συμπτώματα είναι αυτή. Είναι η δυσκολία να αναπνεύσουμε και να εκπνεύσουμε τον αέρα, με αποτέλεσμα οι αναπνευστικοί μας μύες να επιτελούν μεγάλο και βαρύ έργο και πραγματικά να μην μπορούμε να βγάλουμε τον αέρα που ήδη έχουμε εισπνεύσει. Βέβαια, παρακάτω θα πούμε και τα πιο σοβαρά συμπτώματα και τα απλά. Η κύρια πηγή δηλαδή του κακού, μας είπατε, είναι και το κάπνισμα. Βέβαια. Δηλαδή, όταν λέμε κάπνισμα, κάποιος καπνίζει από μερικά τσιγάρα την ημέρα μέχρι πάρα πολλά τσιγάρα, για πιο λίγα χρόνια, για πιο πολλά χρόνια. Τι ισχύει? Υπάρχει πραγματικά στην πνευμονολογία μεγάλη συσχέτιση και έχουν γίνει στατιστικά δεδομένα, τα οποία αποδεικνύουν πραγματικά ποια είναι η σχέση του καπνού με τη δημιουργία της ΧΑΠ, της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Φαίνεται λοιπόν ότι οι καπνιστές δεν φτάνει να καπνίζουν 1-2-3 τσιγάρα την ημέρα. Θέλει μια χρόνια έκθεση, η οποία περίπου στον καπνιστή 20 τσιγάρων ή ενός πακέτου, περίπου αφορά τα 20 χρόνια. Μετά από 20 χρόνια. Μετά από 20 δηλαδή. Χρόνια. Αν κάποιος βέβαια καπνίζει 2 πακέτα την ημέρα, αντιλαμβάνεστε ότι τα 20 γίνονται 10 χρόνια. Γιατί πολλαπλασιάζουμε τα χρόνια επί πακέτα και βγάζουμε ένα ποσοστό 10-20 pack year ανάλογα με το πόσο καπνίζει κάποιος. Και την επιβάρυνση που έχουμε δεχτεί. Και την επιβάρυνση που έχουμε δεχτεί με τόσα άλλα τσιγάρα, όπως και τα παθητικά που θα πούμε αργότερα, αλλά σίγουρα παίζουν ρόλο και οι εξωτερικοί παράγοντες. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, δουλεύει σε ανθρακοριχεία ή δουλεύει σε αμυαντίτη, δουλεύει στο τσιμέντο και είναι και καπνιστής, η χρόνια έκθεση σε άλλους ρυπαντές της ατμόσφαιρας μαζί με το κάπνισμα σίγουρα θα προκαλέσει μεγαλύτερα πνευλήματα στους αεραγωγούς τους και στις κυψελίδες τους, στον πνεύμονα. Αν διακοπεί το κάπνισμα, άμα σταματήσουμε το κάπνισμα, δηλαδή θα δούμε διαφορά αμέσως, άμεσα αποτελέσματα? Είναι σημαντικό να ξέρουμε σε ποιο στάδιο έχουμε δημιουργήσει ΧΑΠ στον οργανισμό μας εξαιτίας κυρίως του τσιγάρου. Mm-hmm. Αν η ΧΑΠ είναι σε ήπια κατάσταση, είναι σε λανθάνουσα κατάσταση, πραγματικά μπορούμε να γυρίσουμε πίσω από τις πρώτες κιόλας μέρες. Σίγουρα ο καπνιστής αντιλαμβάνεται από τις πρώτες κιόλας μέρες, επειδή οι τοξικές ουσίες του τσιγάρου μέσα σε λίγα λεπτά, είτε από την εισπνοή είτε μέσω και της αιματικής κυκλοφορίας από το αίμα, εισπνέονται και πάνω στον οργανισμό μας και κυρίως στον πνεύμονα. Yeah. Αυτοί οι καπνιστές που έχουν καπνίσει λίγα χρόνια και λίγα τσιγάρα και λίγα πακέτα, από τις πρώτες κιόλας μέρες αντιλαμβάνονται το ευεργετικό καλό που έχει η διακοπή του καπνίσματος και σίγουρα μπορούμε να προλάβουμε και την εξέλιξη της νόσου. Αν όμως ένας είναι βαρύς καπνιστής, έχει περάσει 20 ετία ή κάνει πάνω από 20 τσιγάρα για αρκετά χρόνια και η νόσος του είναι σε μέτρια ή βαριά κατάσταση, δεν θα προλάβουμε να γυρίσουμε πίσω, αλλά προσέξτε, θα προλάβουμε τη χειρότερη εξέλιξη της νόσου. Η νόσο έχει πάρα πολλά στάδια, με τελικό στάδιο την αναπνευστική ανεπάρκεια, τη χρήση του οξυγόνου. Οπότε αν κάποιος σταματήσει, όσο πιο έγκαιρα σταματήσουμε το κάπνισμα και όσο πιο ήπιο στάδιο είμαστε, τόσα όλα θα γυρίσουν πάλι ξανά από την αρχή. Τώρα βέβαια πώς γίνεται αυτό, γιατί κάποιος μας ακούει και είναι χρόνια καπνιστής και έχει προσπαθήσει, Βεβαίως. Φαντάζομαι, και δεν μπορεί Βεβαίως. Να κόψει το τσιγάρο. Είναι εύκολο τελικά να κόψουμε το τσιγάρο? Είναι αρκετά δύσκολο και πάντα προέχει η θέλησή του. Και έχει φανεί από την εμπειρία μας ότι οι καρδιολογικοί ασθενείς
επειδή φοβούνται η καρδιά, γιατί κάνει και ευνίδιο θάνατο, ενώ η ΧΑΠ δεν κάνει ευνίδιο θάνατο. Πρέπει να υπάρξουν παροξύνσεις, να φτάσουμε σε αναπνευστική ανεπάρκεια και ο ευνίδιος θάνατος θα έρθει μετά από κάποια χρόνια. Αλλά η καρδιά όμως μας προδίδει πολύ γρήγορα. Μπορεί να έχεις ένα έφραγμα, μπορεί να έχεις μια αρθμία, μπορεί να έχεις μια κολπική μαρμαρία κτλ. Και εκεί σοκάρει και φαίνεται ότι οι καπνιστές που κάνουν καρδιολογικά προβλήματα από το κάπνισμα, φαίνεται ότι πραγματικά διακόπτουν πολύ πιο γρήγορα. Εκεί βρίσκουν τη θέληση και κόβουν το τσιγάρο πολύ πιο εύκολα. Γιατί πάντα προέχει η θέληση. Αυτή τη στιγμή βέβαια η ιατρική κοινότητα. Μέθοδο διακοπής του καπνίσματος είναι ολόκληρο μάθημα. Δηλαδή έχουμε εκπαιδευτεί για πάνω από 2-3 μέρες μόνο για τη διακοπή του καπνίσματος. Σε ειδικά φροντιστήρια που αφορούν τη διακοπή και τα οποία γίνονται με κύριο μοχλό ένα χάπι που έρχεται από την Αμερική και το οποίο μπλοκάρει τους νικοτινικούς υποδοχείς στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα να μην έχεις διάθεση να καπνίζεις σε εκείνο το τρίμηνο που περίπου παίρνεις το φάρμακο. Συν ότι η θέληση μαζί με αυτό θα προσφέρει πολύ περισσότερες δυνατότητες να καταφέρουμε να το κόψουμε. Υπάρχει ένα στάδιο, δηλαδή αν περάσει ένα τρίμηνο, τετράμηνο και το καταφέρουμε, μετά είναι ακριβώς πιο εύκολο. Φαίνεται λοιπόν το πιο δύσκολο στάδιο ίσως είναι και αυτό το τρίμηνο. Τρίμηνο, εξάμηνο, αλλά στο τρίμηνο είναι πραγματικά τρίμηνο με τετράμηνο που μπορούμε να παίρνουμε το χάπι άφοβα. Από εκεί και μετά θα πρέπει να παραμείνει η θέλησή μας ισχυρή και θα έχουμε δει ότι στο τρίμηνο εκείνο πώς θα καταφέραμε έστω με τη βοήθεια ενός χαπιού, δύο χαπιών την ημέρα και έχουμε καταφέρει να κόψουμε το βασικό γενεσιουργό αίτιο της χάπ που είναι το κάπνισμα. Θα το καταφέρουμε με τη θέλησή μας και με το χάπι αυτό βέβαια θέλει και ψυχολογική υποστήριξη, θέλει και πνευμονολογική υποστήριξη. Και είναι κρίμα βέβαια μετά να το ξαναρχίσουμε με ένα τσιγάρο. Μετά πλέον να αντιληφθούμε τα ωφέλη της διακοπής, τα ωφέλη πολλά, της διακοπής, πολλά και αντιλαμβάνονται από τις πρώτες ημέρες. Τώρα κάποια παράγωγα τσιγάρου που λένε ηλεκτρονικά και IQOS και τέτοια, είναι αλήθεια ότι οι καπνιστές και με αυτές τις μορφές του τσιγάρου, που ίσως να έχουμε χρόνο να πούμε και αργότερα, φαίνονται τα ωφέλη, τα κλινικά, αισθάνεται ο άρρωστος με αυτά τα παράγωγα του καπνού, αισθάνεται καλύτερα και από τις πρώτες μέρες και με αυτά. Βέβαια έχουν δημιουργηθεί προβλήματα με αυτά, κυρίως με το ηλεκτρονικό που έχουμε μια εμπειρία πάνω από 10 χρόνια και θα έχουμε και μια εμπειρία και με το IQOS, με αυτό το θερμικό που έχει κυκλοφορήσει τώρα και θα δούμε στην πορεία αν και αυτό δημιουργεί. Έχω πεποίθηση όμως ότι αυτές οι δύο μορφές τσιγάρου δημιουργούν πολύ λιγότερα προβλήματα από όσο αυτός ο ίδιος ο καπνός του κλασικού τσιγάρου. Κύριε Παλεξάτη, επειδή τώρα έχει γίνει και πάρα πολύ κουβέντα, είμαστε και εφαρμόζεται κιόλας και ο αντικαπνιστικός νόμος, είμαστε στη διαδικασία, γίνονται και οι έλεγχοι. Ποια είναι η θέση σας, ποια είναι η δική σας γνώμη, το πρώτο ερώτημα? Ο αντικαπνιστικός νόμος είναι για να χάσουν πολλοί πνευμονολόγοι και καρδιολόγοι τη δουλειά τους. Ναι. Γιατί είναι αλήθεια ότι μειώνεται. Είναι αλήθεια ότι η χρήση καπνού μειώνεται. Και στους καπνιστές, γιατί δεν έχουν τον τρόπο και τη διάθεση να βγουν έξω, να χαλάσουν τη διασκέδασή τους, το ωραίο κρασί τους, το φαγητό τους, την παρέα τους. Να κρυώνουν και να καπνίσουν. Ακριβώς. Η Ελλάδα, βέβαια, τους 6 μήνες θα βολεύει ίσως τη χρήση καπνού, γιατί υπάρχουν, κάνουν ειδικά τρίκοι οι Έλληνες και μπορούν και καπνίζουν έξω και είναι και ο καιρός που μπορεί. Αλήθεια είναι ότι οι καπνιστές μειώνουν σημαντικά τη χρήση του καπνού με τον αντικαπνιστικό νόμο. Βέβαια να λέμε και τις αλήθειες, μην κουρούμε τον κόδωνα και πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Το έχουμε κάνει ήδη και δεν θα πρέπει να είναι έτσι. Οι παθητικοί καπνιστές, όπως τα παιδιά ή αυτοί που συμμετέχουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις, καφετέριες, κέντρα κτλ. Και ταβέρνες, μην νομίζουν ότι με 2-3 φορές το μήνα ούτε η κυβέρνηση να νομίζει, ούτε οι υπόλοιποι γιατροί, αλλά ούτε και οι θαμώνες και οι απλός κόσμος θα πάθει κάτι με το να είναι το παιδί μας ντε και καλά, ότι θα πάθει χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια ή καρκίνο του πνεύμονα ή άσθημα με το να εκτεθεί 2-3 φορές το μήνα σε ένα παθητικό κάμισμα. Μην το τραβάμε τόσο. Yeah. Αλήθεια είναι όμως ότι οι εργαζόμενοι σε τέτοιους χώρους που δεν είναι λίγοι και εκτίθονται 8-10 ώρες σε παθητικό κάπνισμα, αν και οι περισσότεροι εξ αυτών καπνίζουν. Αλλά δεν μπορούν να καπνίζουν τώρα ούτε και αυτοί μέσα στο χώρο και πρέπει να βγαίνουν και δεν έχουν και τον τρόπο που εργάζονται να βγαίνουν. Αυτοί πραγματικά θα μειώσουν την έκθεση στον καπνό, θα προστατεύσουν τη δική τους υγεία και οι υπόλοιποι που δεν καπνίζουν προστατεύουν και την υγεία των άλλων. Όμως να λέμε την αλήθεια ότι σε ένα πολιτισμένο κράτος, σε ένα ανεπτυγμένο κράτος όπως είναι η χώρα μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πολιτισμός είναι να μην καπνίζουμε και ο καπνός να μην ενοχλεί τον δίπλα. Mm-hmm. Αν πραγματικά θες να καπνίσεις σε ένα εξωτερικό χώρο, ακόμα και εκεί πρέπει να δεις αν ενοχλείται ο άλλος
Ιδάλλως κάνε το αυτό στο σπίτι σου. Σιγά σιγά θα απογορευτεί και στο αυτοκίνητο να γίνεται. Ναι. Και για λόγους ασφαλείας και για λόγους ήδη για τα παιδιά, αλλά και για λόγους ασφαλείας. Πολλές φορές πέφτει το τσιγάρο και τρέχεις να το πιάσεις, πέφτει ο αναπτήρας, ψάχνεις τον αναπτήρα. Και πολλά τροχαία. Και πολλά τροχαία με τη χρήση καπνού. Πέφτει η κάφτρα από το τσιγάρο, έχουν συμβεί μετά από τέτοια προβλήματα. Οπότε και εκεί μάλλον θα αρχίσει να απαγορεύεται με τον GOK. Πριν 20 χρόνια περίπου βλέπουμε και πολλά νέα παιδιά, όπως και παλιότερα βέβαια που κάπνισαν πάρα πολύ και στα σχολεία. Τώρα δεν ξέρω, μειώνεται ο αριθμός των νέων που καπνίζουν ή οι αριθμοί είναι πάνω κάτω οι ίδιοι? Με έχουν απογοητεύσει οι γυναίκες, με έχετε απογοητεύσει εσείς. Ναι. Πραγματικά στις γυναίκες φαίνεται αύξηση, ίσως. Το φεμινιστικό κίνημα, η γυναίκα είναι ανεξάρτητη, δουλεύει μόνη της, έχει τη δυνατότητα να αγοράσει μόνη της τσιγάρα και πραγματικά, ας πούμε, στην κοινωνία δεν αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Υπάρχει μια... Μας καταπιέζετε εσείς, μας έχετε απογοητεύσει εσείς. Σας καταπιέζαμε ίσως τότε, έτσι, σας καταπιέζαμε και πραγματικά. Όχι και τώρα, λέω και καπνίζουν περισσότερο. Μπα, δεν νομίζω. Έχετε την απόλυτη ελευθερία και την ανεξαρτησία να κάνετε μόνοι σας να χαράξετε τη ζωή σας. Και φαίνεται ότι πολλές νέες κοπέλες, πολλές νέες κοπέλες και από στατιστικές φαίνονται πολλές νέες γυναίκες, περισσότερα από τα αγόρια, κοπέλες αν θέλετε, καπνίζουν πιο πολύ. Και αυτό είναι λίγο δυσάρεστο, έτσι. Το τσιγάρο για μια γυναίκα δεν καταστρέφει μόνο τον πνεύμονα και τους βρόχους. Και το πρόσωπο, νομίζω. Το πρόσωπο, ξέρετε, σαφέστατα το στομάχι της, σαφέστατα η καρδούλα της, τα αγγεία της πολύ, έτσι. Είναι, κάνει πολλαπλές βλάβες ο καπνός του τσιγάρου. Και σε μια εγκυμοσύνη πάλι δεν επιτρέπεται. Σε μια εγκυμοσύνη πάλι σοβαρά προβλήματα στο έμβριο κτλ. Και βέβαια ήταν μια προηγούμενη τοποθέτησή μου που ξεχάστηκα. Στη διακοπή του καπνίσματος υπάρχει ένα ειδικό μηχάνημα που όταν πριν καπνίζεις κανονικά μετράς λοιπόν το μονοξίδιο του άνθρακα που εκπνέεις όταν είσαι καπνιστής, που είναι τρομερά τα ποσοστά. Δηλαδή είναι 30 μικρογραμμάρια ας πούμε και βλέπεις πόσο μονοξίδιο κρατάει ο πνευμονάς σου από το καπνίσμα των τελευταίων 2-24 ώρων. Όταν λοιπόν μειώσεις ή κόψεις το κάπνισμα και έρθεις να μετρηθείς μετρώντας το μονοξίδιό σου στην εκπνοή του άνθρακα, μετράμε, φαίνεται η διαφορά η σημαντική. Και εκεί ο καπνιστής που θέλει να το κόψει παθαίνει πλάκα. Είναι ένα μέτρο λοιπόν να του δείξεις πόσο όφελος κάνεις μόνο και μόνο με το μονοξίδιο του άνθρακα, με ένα απλό μηχάνημα, με μια απλή εκπνοή 10 δευτερολέπτων, πώς μειώνεται από το πρώτο και όλα 24ωρο η εκπομπή του μονοξιδίου του άνθρακα κατά την εκπνοή όταν κόψεις ή μειώσεις το τσιγάρο. Εσύ, βέβαια έχεις μεγαλύτερη ευεξία γενικότερα όταν έχεις να κόψεις. Λίγα κιλά μπορεί να χάσει αν έχεις πάρει παραπάνω, πόσο μάλλον το τσιγάρο. Πάρα πολύ μεγάλη που σε επιβαρύνει πάρα πολύ. Πολύ, πάρα πολύ. Δεν ξέρω, υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες ατόμων που δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να το κόψουν εύκολα. Νομίζω αν κάποιες φορές δεν ξέρω αν συνίσταται ποτέ δεν μπορεί να άγχος να σε... σε άγχος κυρίως, ναι. Το λέμε για να... Είσαι πολύ υπερκινητικός. Το λέμε για να διώξουμε το άγχο μας. Ναι. Στην ουσία δεν υπάρχει θεραπεία κάποιας νόσου που να προτείνει, ας πούμε, κάποιος κάτσε το τσιγάρο. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοια παράμετρο. Αυτά μάλλον τα λέμε μόνοι μας κάποιες φορές. Τα λέμε. Τα έχουμε βγάλει. Ότι εκτονώνουμε και να σας πω κάτι. Καπνιστής πραγματικά γίνεται αυτός που καπνίζει σε λυπηρά γεγονότα. Αν το τσιγάρο το πάρουμε με ευχάριστα γεγονότα, ξεκινήσει κάποιος να καπνίζει όταν πίνει ένα ωραίο κρασί, όταν έχει μια ωραία παρέα και όταν έχει μια έντονη χαρά. Ναι. Πόσες είναι οι χαρές της ζωής μας για να κάνεις πολύ τσιγάρο? Αν λοιπόν καθιερώσουμε το τσιγάρο, το πουρο, τον καπνό αν θέλετε, με μια ωραία διασκέδαση, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν το συνδυάζουμε με λύπες, η ζωή μας θα είναι λύπες και αγωνίες και αγώνες. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε τι κάνουμε για να καπνίσουμε και να βγούμε ας πούμε από το δίλημα? Λέμε ότι μου μειώνει το άγχος, ξέρεις, είμαι λυπημένος, πέθανε οι γονείς μου, χώρισα, πέθανε η γυναίκα μου, οτιδήποτε. Αυτό είναι τραγικό στη ζωή, η ζωή μας είναι περισσότερο λύπες. Το αντιμετωπίζουμε με άλλους τρόπους. Βεβαίως, και φυσικά βέβαια, αυτοί που δεν καπνίζουν πώς θα το αντιμετωπίζουν? Βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Παπαλεξάτε, θέλω να μου μιλήσετε λίγο γιατί αν υπάρχει συμμόρφωση στη θεραπεία, γενικά ποια είναι η θεραπεία και πώς πάνω σε αυτή μπορούμε να συμμορφωθούμε, να την ακολουθήσουμε. Αν πραγματικά ανακαλύψουμε το στάδιο αυτό που έχει ο καθένας μας δημιουργήσει στη ΧΑΠ, θα πρέπει να μπει και σε ένα πρωτόκολλο θεραπείας. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες. Δεν μπορεί εύκολα ένας απλός γιατρός, ο γενικός γιατρός. Ο γενικός γιατρός και ο γιατρός, ο παθολόγος μας θα μας κατευθύνει να συμβουλευτούμε τον πνευμονολόγο. Όταν χρόνια συμπτώματα όπως ο βήχας, η δύσπνια, ο θωρακικός πόνος, η δυσκολία στην αναπνοή, η κόπωση, η εύκολη κόπωση οδηγήσουν το γιατρό σου, γιατί τώρα πλέον οδηγούμαστε στην ιατρική τη σύγχρονη που έχουν όλες οι προηγμένες χώρες, στο να έχουμε ο καθένας μας έναν
ένα γενικό γιατρό, ένα παθολόγο ή ένα γιατρό γενικής ιατρικής. Ξεκίνησε το σύστημα, πιθανότητα κάθε κυβέρνηση για λόγους και οικονομίας αυτό θα κάνει και θα πηγαίνει μετά στον ειδικό, μετά στο specialist. Mm. Πρέπει λοιπόν ο γενικός γιατρός, αξιολογώντας τα συμπτώματα του ασθενή που έχει απέναντί του, να τον στείλει στον ειδικό. Mm. Αυτά τα συμπτώματα είναι τα κύρια που έχει η ΧΑΠ. Το αίσθημα της δύσμιας, ο βήχας, ο θωρακικός πόνος, η δυσκολία στην ανάσα και η εύκολη κόπωση. Αυτά λοιπόν τα συμπτώματα, αν τα αξιολογήσει, θα τον στείλει. Ο πνευμολόγος είναι υποχρεωμένος να κάνει σπυρομέτρηση κύρια, να του πάρει ένα καλό ιστορικό, να του κάνει μια ακτινογραφία θώρακος, μήπως κρύβεται κάτι άλλο πλην της ΧΑΠ, γιατί είπαμε το τσιγάρο κάνει και άλλα σοβαρά προβλήματα, και να τον κατατάξει σε ένα στάδιο. Ανάλογα με το στάδιο της νόσου, θα πάρει λοιπόν θεραπεία η οποία πραγματικά θα αποδώσει. Έχουμε σύγχρονες θεραπείες, οι οποίες έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και είναι κυρίως εισπνεώμενα φάρμακα. Τα εισπνεώμενα φάρμακα αυτά δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα σε άλλα συστήματα και φαίνεται ότι πραγματικά ωφελούν τον άρρωστο, γιατί είναι τοπικά δρόντα φάρμακα. Ξεπλένουμε και το στόμα μας. Πολλά από αυτά τώρα πλέον δεν περιέχουν και κορτιζόνη. Mm-hmm. Είχαν το φόβο οι άρρωστοι της κορτιζονοθεραπείας χρόνια τώρα. Πλέον στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια τα πιο σίγουρα φάρμακα είναι μη κορτιζονούχα, είναι βροχοδιασταλτικά. Είναι για να ανοίγουν οι βρόχοι και να μπορεί να αναπνέει ο άρρωστος πιο καλά. Πάντα όμως η κύρια θεραπεία στον καπνιστή είναι η διακοπή του καπνίσματος. Πρέπει πρώτα απ' όλα να του πούμε κόψε το τσιγάρο για να μπορείς πραγματικά να έχεις καλύτερη ποιότητα ζωής και πολύ λιγότερα προβλήματα και παροξύνσεις. Ήθελα λίγο να σταθούμε και περισσότερο, δεν ξέρω αν έχετε να μας πει κάτι άλλο, σε ό,τι αφορά την εισπνευστική συσκευή και τη σωστή χρήση της. Πώς γίνεται και τι ακριβώς είναι Οι περισσότερες θεραπείες γίνονται με εισπνοές και κυρίως σύγχρονες εισπνοές τώρα, εκτός από τους αρρώστους που είναι σε πολύ βαριά κατάσταση και χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές και νεφελοποιητές. Ή φτάνουν σε οξυγονοθεραπείες. Αυτή είναι μια μεγάλη κατηγορία, αλλά πιο μεγάλη ηλικία. Οι σύγχρονες εισπνοές είναι πανεύκολες. Μπορούν και μεσήλικες και μεγάλοι ηλικιωμένοι και γέροντες και γριούλες να καταφέρουν και να κάνουν την εισπνοή τους. Βέβαια, γριούλες με χάπ είναι πάρα πολύ λίγο το ποσοστό. Βλέπουμε περισσότερο νέες γυναίκες ή μεσήλικες. Γιατί παλιά οι γριούλες για να φτάσουν στο 80-90 δεν καπνίζαν τότε στην εποχή τους. Οπότε έτσι είναι λίγες οι μεγάλες ηλικίες γυναικών που έχουν χάπ. Είναι πιο πολλοί άντρες. Στη μέση ηλικία, επειδή η ΧΑΠ στα 35-40-45 αρχίζει και κάνει την εμφάνισή της, βλέπουμε τώρα και πάρα πολλές γυναίκες. Όπως το ίδιο συμβαίνει και στον καρκίνο του πνεύμονα που έχει σχέση με το τσιγάρο. Είναι πάρα πολλές και οι γυναίκες που αναπτύσσουν καρκίνο. Αυτοί λοιπόν έχουν τρομερές συσκευές. Ενώ πρώτα ήταν άντρες κυρίως. Πρώτα ήταν άντρες κυρίως. Αλλά τώρα λόγω του τσιγάρου που βέβαια, τώρα φτάνεται 40% γυναίκες, 60 άντρες, ενώ ήταν 70-30, 80-20, κάπως έτσι. Στη ΧΑΠ λοιπόν οι συσκευές που έχουν πάρα πολύ εύκολη χρήση, υπάρχουν συσκευές που είναι μια φορά την ημέρα. Υπάρχουν συσκευές που είναι πρωί-βράδυ, χωρίς να μετράμε απόλυτα τις ώρες. Mm-hmm. Και συσκευές τις οποίες δεν χρειάζεται καν να βάλεις φάρμακο μέσα και είναι μόνες τους, έχουν νούμερα πότε τελειώνουν και πραγματικά βολεύεται ο άρρωστος και εξυπηρετείται απόλυτα με τη χρήση αυτών των εισπνών. Δόξα τω Θεώ, τα ταμεία μας τις καλύπτουν τώρα, βέβαια με μια ηχηρή συμμετοχή, είναι 25% σε αυτούς τους αρρώστους. Μπορεί να πληρώνουν 10-12 ευρώ συμμετοχή το μήνα μόνο για το αναπνευστικό τους φάρμακο. Αλλά πραγματικά μαζί με τη διακοπή καπνίσματος και τη χρήση αυτών των εισπνοών, η νόσος καταπολεμείται και στα πρώιμα στάδια ακόμα και θεραπεύεται. Ενώ στα απότερα στάδια δεν υπάρχει εξέλιξη της νόσου, αν σταματήσουμε και το κάνουμε. Οπότε, όταν είμαστε στα πρώιμα στάδια, μόλις το διαπιστώσουμε, θα πρέπει αμέσως να μην το αφήσουμε. Με το γενικό, να μην το αφήσουμε και εξελιχθεί και να μην το αφήσουμε, γιατί αν δει πραγματικά τη σπυρομέτρηση του, πώς είναι ενός ίδιου ατόμου για τη σπυρομέτρηση, είναι μια απλή εξέταση, ανώδυνη εξέταση, σε συγκρίνει με περίπου 100 άτομα της ίδιας ηλικίας, του ίδιου ύψους, του ίδιου βάρους, Ευρωπαίους ή Ευρωπαίες, λευκές, λευκούς, μη καπνιστές. Οπότε ένας χρόνια καπνιστής καλό είναι να το κάνει αυτό. Οπωσδήποτε η σπυρομέτρηση είναι απαραίτητη εξέταση. Δεν έχει κάποιο σημάδι πάρα πολύ. Κανένα σημάδι να μην έχει. Ο χρόνιος καπνιστής μετά τα 30, 35, 40 θα πρέπει να κάνει οπωσδήποτε μια σπυρομέτρηση τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Οι καπνιστές πάνω από 40 πολύ νωρίτερα και μια ακτινογραφία ανά 2 χρόνια. Για να δούμε και τη ΧΑΠ και άλλα σοβαρότερα νοσήματα. Αυτή λοιπόν η σπυρομέτρηση που είναι απλή θα μας δείξει αναλογικά και στατιστικά πόσο ποσοστό αέρα βγάζουμε ή εισάγουμε στο δευτερόλεπτο ή στο λεπτό ανάλογα με τους συγκριτικά υγιής. Οπότε εκεί θα σου δείξει απόλυτο ο γιατρός. Υπάρχουν και κάποια μηχανήματα που σου λένε από κάτω ηλικία πνεύμονα και πραγματικά θορυβούνται. Γιατί δεν έχει καμία σχέση η σπυρομέτρηση που βγάζουμε την ηλικία τους και από κάτω ο σχολιασμός του τεχνικού λέει ηλικία πνεύμονα 80 χρονών και εσύ είσαι 50 όταν φυσάς.
Και πραγματικά σοκάρονται και είναι λίγο η εξέταση καλή να τους πείσουμε ότι πρέπει να κόψουν το τσιγάρο και να πάρουν απευθείας χρήση σωστών εισπνοών, σωστής θεραπείας για τη ΧΑΠ. Και να το αντιμετωπίσουν. Υπάρχουν επιδεινώσεις ή παροξύνησεις της νόσου και ποιες είναι οι αιτίες που συμβαίνουν? Βεβαίως. Παρόξυνη νόσου είναι μια σοβαρή επιπλοκή της ΧΑΠ και η οποία αν συμβαίνει συχνά μεταβάλλει και το στάδιο της νόσου. Αν έχουμε δύο παροξύνσεις το χρόνο, σαφέστατα μειώνεται η σπυρομέτρηση, σαφέστατα έχουμε προβλήματα περαιτέρω επιδείνωσης της ΧΑΠ και της κλινικής εικόνας του αρρώστου. Γιατί τι γίνεται, μεγαλώνουν τα φλέμματα, μεγαλώνει ο βήχας, μεγαλώνει η δύσπνοια, εκεί φτάνουμε σε στάδια αναπνευστικής ανεπάρκειας και πραγματικά αν δεν θεραπεύσουμε την παρόξυνση, η νόσος είναι εξελίξιμη και θα έχουμε πολλαπλά προβλήματα. Πολλές παροξύνσεις οδηγούν στα νοσοκομεία με αποτέλεσμα να έχουμε εκεί ισχυρά φάρμακα, ισχυρό χρηματικό ποσό να καταναλώνει το κράτος για ένα καπνιστή και να έχουμε πολλές φορές και θανάτους. Η παρόξυνση της ΧΑΠ είναι μια σοβαρή. Αιτία παρόξυνσης είναι κυρίως μια λίμωξη του αναπνευστικού αυτή την περίοδο. Είναι επίσης μια χρόνια έκθεση στον καπνό μεγαλύτερη από ό,τι κάναμε ή μια συνοσηρότητα. Η ΧΑΠ δυστυχώς είναι νόσος που έχει μαζί και άλλες αρρώστιες. Έχει καρδιακή ανεπάρκεια, έχει φλεβική ανεπάρκεια, μπορεί να κάνει ζαχαρόδι, διαβήτη. Είναι νόσος που έχει συνοσηρότητες και άλλες ασθένειες μαζί της. Τι που έχουν αυτή νόσο είναι σε ευπαθείς ομάδες. Σε ευπαθέστατες ομάδες. Πολύ προσεκτική. Βεβαίως, ευπαθέστατες ομάδες και στο να προσέχουν το τσιγάρο και τη σωστή χρήση των εισπνοών τους και στο να υποφεύγουν τις κοινωνικές εκδηλώσεις την περίοδο που έχουμε λοιμώξεις ή γρήπης ή έξαρση ή όσο. Μια απλή, λοιμώξη σε αυτούς. Λοιμώξη, σε αυτούς σωστά. Η απλή λοιμώξη μπορεί να γίνει πολύ σοβαρή σε αυτούς. Οπότε είναι σημαντικό και οι ασθενείς από τη μεριά να βοηθήσουν όσο μπορούν και αυτοί και τον εαυτό τους. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι είναι η πρόληψη τελικά. Η πρόληψη. Πώς μπορούμε να κάνουμε σωστή πρόληψη για όλα αυτά. Η σωστή πρόληψη πρώτα απ' όλα είναι η διακοπή του τσιγάρου. Η μη χρήση τσιγάρου. Πρέπει οι πιο νέοι πραγματικά να μάθουν ότι το τσιγάρο κάποια στιγμή στη ζωή τους θα τους κάνει σοβαρό πρόβλημα. Έτσι. Σήμερα να το χαριεντήσουμε λιγάκι, ήμουν σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα των παιδιών μου. Και τρία νεαρά παιδιά, όλος ο καπνός τους, βέβαια ήταν ανοιχτό το γήπεδο ποδόσφαιρο, όλος ο καπνός τους ερχόταν πίσω μας. Οπότε κάποια στιγμή έβγαλα καρτούλες και λέω: θα έρθετε για μια δωρεάν εξέταση για να καταλάβετε ότι το τσιγάρο πραγματικά θα σας δημιουργήσει αργότερα προβλήματα. Τώρα είστε πολύ νέοι, αλλά πολλά προβλήματα. Αλλά να δείτε δυνητικά τι μπορεί να πάθετε από το τσιγάρο. Ήθελα να τους πείσω δωρεάν εξέταση, να τους πείσω ότι να μπορέσουν από τα τόσο ήταν 18-20 χρόνια παιδιά ήδη. 18-20 χρόνια πραγματικά. Και με αυτή την ενημέρωση που υπάρχει σήμερα, βεβαίως, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να παρασύρονται και τι προβλήματα μπορεί να έχουν. Γιατί κάποιες φορές λέμε και για το άγχος, έτσι ξεκινάμε το τσιγάρο. Όσο για την πρόληψη, βασική προϋπόθεση σε αυτούς τους αρρώστους, η πρόληψη των λοιμώξεων είναι η χρήση των εμβολίων. Ενώ εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι στην κατηγορία των γιατρών που θεωρώ ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να κάνουμε αντιγρυπικό εμβολιασμό, είμαι άκρος αντίθετος στο αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, υπάρχουν κατηγορίες ασθενών που η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει θεσπίσει. Αυτοί οι άρρωστοι λοιπόν που έχουν ΧΑΠ, ακόμα και αν είναι σε μικρότερη ηλικία των 60, γιατί η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας λέει άτομα άνω των 60 θα πρέπει να κάνουν εμβολιασμό. Οι άτομα παιδιά κάτω των 2 ετών θα πρέπει να κάνουν εμβολιασμό. Από 2 ετών έως 60, οι μη χρονίως πάσχοντες δεν πρέπει να κάνουν εμβόλιο. Πρέπει να κάνουν εμβόλιο μόνο αυτοί που έχουν χρόνια σοβαρή νόσους. Και η ΧΑΠ θεωρείται χρόνια σοβαρή νόσους και πραγματικά αυτοί οι ασθενείς, ακόμα και είναι κάτω από 60, θα πρέπει να κάνουν και τον πνευμονιόκοκο, θα πρέπει να κάνουν και το αντιγρυπικό τους κάθε χρόνο, θα πρέπει να πάρουν ίσως και βιταμίνες ή ανοσοδιεγέρτες που ανεβάζει την άμυνα. Θα πρέπει να πάρουν σωστή χρήση εισπνοών και θα πρέπει να διακόψουν πρώτα απ' όλα το κάπνισμα. Εννοείται, αυτό είναι το πρώτο που λέτε. Το πρώτο που λέτε. Το πρώτο η πρώτη θεραπεία είναι διακοπή του καπνίσματος. Στη μείωση του καπνίσματος που λέμε κάποιοι. Δεν λέτε μείωση να το πάτε σε διακοπή. Μπράβο. Στη μείωση του καπνίσματος, σε έναν καπνιστή, όταν του μειώσει το τσιγάρο στα 3-5, όντως τα 3-5 μπορεί να μην κάνουν πρόβλημα σε έναν που κάνει όλη τη ζωή του 1-2 τσιγάρα. Αλλά ο καπνιστής είναι πολύ πιο δύσκολο να μειώσει και να κάνει τα 25 παρά να το διακόψει. Γιατί τα 5 θα γίνουν 15-25 σε μία χαρά και σε μία λύπη, θα βρει αιτία να πει δεν βαριέσαι, ας καπνίσω. Οπότε μετά του δεν βαριέσαι, ξανακύλησε. Φαίνεται, οι ίδιοι οι καπνιστές μας λένε ότι το να μειώσω στα 5 το καταφέρνω κάποιο διάστημα, αλλά μετά από ένα σοβαρό γεγονός, χαρμόσυνο ή λυπηρό, οι περισσότεροι από αυτούς δεν αντέχουν.
έχουν να μείνουν στα 5. Ενώ αν το έχεις κόψει 3-6 μήνες, δεν μπαίνεις εύκολα. Αν το έχεις όμως στο πακέτο δίπλα σου και έχεις 5 τσιγαράκια, θα τα κάνεις πολύ πιο εύκολα, 15 και 25. Φαίνεται από την εμπειρία μου τώρα, 27 χρόνια πνευμονολόγος, ότι πραγματικά δεν καταφέρνουν να μειώνουν, αλλά καταφέρνουν πιο εύκολα να διακόπτουν. Μόνος ή πάνε σε διακοπή ή το διακόπτης. Πάντα βέβαια, με τη συμβουλή είπαμε πνευμονολόγου, ψυχολόγου ή ψυχιάτρου, σωστού ελέγχου της ΧΑΠ και πραγματικά χρήση και αυτού του χαπιού που λέμε, που είναι αμερικάνικο προϊόν και το οποίο βοηθάει σημαντικά. Και πόσο έχουν βγει λοιπόν και όλες αυτές οι εξετάσεις και οι μέθοδοι, βέβαια, δεν είναι πλέον και τόσο δύσκολο όπως μπορεί να ήταν και παλιότερα. Βέβαια. Μπορεί κάποιος να το έχει προσπαθήσει ίσως και πριν 10 χρόνια. Ενώ τώρα είναι πιο εύκολο και να απευθυνθεί και στον ειδικό. Βέβαια, βέβαια. Πάντως τα οφείλω από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Παλαισάτη, χωρίς τσιγάρο είναι πάρα πολλά. Τα αναλύσαμε και νωρίτερα. Οπότε νομίζω η καλύτερη θεραπεία, η καλύτερη πρόληψη είναι να μην καπνίζουμε τελικά. Η χρήση του αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη χρόνια προφυλακτική πνευμονοπάθεια. Και να υπενθυμίσουμε και λίγο τα σημάδια που θα μας προειδοποιήσουν ότι έχουμε χρόνια προφυλακτική πνευμονοπάθεια, για κάποιον που δεν μας παρακολούθησε και λίγο νωρίτερα. Τα 5 πρώτα σημάδια που ίσως είναι τα πιο βασικά. Ο καπνιστής θα πρέπει να αξιολογήσει το βήχα του, είτε είναι ξηρός είτε είναι παραγωγικός. Θα πρέπει να αξιολογήσει τη δύσπνοια, αν ανέβαινε 2 ορόφους και δεν λαχάνιαζε και τώρα ανεβαίνει 2 ορόφους και λαχανιάζει. Θα πρέπει να αξιολογήσει ένα θωρακικό πόνο που πονάει όταν αναπνέει και θα πρέπει να αξιολογήσει την εύκολη κόπωση, αν κοπώνεται. Αυτά είναι τα πρώιμα σημάδια μιας αρχόμενης χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, που περιλαμβάνει τη χρόνια βροχίτιδα, το πνευμονικό εμφύσιμα και τη χρόνια ασθηματική βροχίτιδα. Είναι τρεις παθήσεις που περιλαμβάνονται μέσα στη ΧΑΠ και που έχουν κύρια αιτία τον καπνό του τσιγάρου και όλα τα τοξικά. Σκεφτείτε και αναλογιστείτε ότι ένα τσιγάρο αναμένο προκαλεί, μάλλον δημιουργεί 4.000 καινούργια προϊόντα. 4.000 καινούργιες ουσίες μπαίνουν και δυσυσπνέουμε μέσα στον οργανισμό μας, καπνίζοντας ένα τσιγάρο και ειδικά κάτω από τη μέση. Στη μέση το τσιγάρο το αναμένο έχει θερμοκρασία 600 βαθμούς Κελσίου, περισσότερο από καμίνι, έτσι. Αναλογιστεί ότι το καυτό, το νερό και το σίδερο που έχει 100 βαθμούς, βάζουμε το χέρι μας και δεν κυγόμαστε. Αν ακουμπήσει το τσιγάρο, θυμάστε πόσα χρόνια μπορεί να μείνει. Γιατί είναι 600 βαθμούς. Σε αυτές τις θερμοκρασίες λοιπόν, το τσιγάρο εκλείει 4.000 καινούργια προϊόντα. Πολύ τοξικά, πολλά από αυτά καρκινογόνα, πολλά από αυτά ικανούν να δημιουργήσουν χαπ. Και αν κάποιος είναι και σε ένα επιβαρημένο περιβάλλον, είτε επαγγελματικό, είτε κοινωνικό, είτε οικογενειακό, αντιλαμβάνεστε ότι το τσιγάρο μαζί με αυτά τα υπόλοιπα δημιουργούν σαφέστατα προβλήματα στον πνεύμονα, με κύρια τη χρόνια αποφρακτική μνημονοπάθεια. Μάλιστα. Κύριε Παλαισάτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Ελπίζω όσοι μας άκουσαν να σας συμβουλευτούν και αν θέλουν και κάτι περισσότερο να μάθουν. Και πάνω απ' όλα, ας κόψουν το τσιγάρο οι περισσότεροι και ιδιαίτερα οι πολύ νέοι να μην το ξεκινήσουν καθόλου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.